Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Ακάσταρο, είμαι ο Ακάς. Λοιπόν, και θα κάνουμε το μέγα τσιγκάνικο ρίξιμο. Μεγάλο τσιγκάνικο ρίξιμο, το οποίο είναι με τέτοια λεπτομέρεια πραγματική ακτινογραφία για το τι συμβαίνει, τι γίνεται, που πάτε. Θα το δείτε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ, πολύ δυνατό και ξεχωριστό θα έλεγα και ένα από τα αγαπημένα μου ρίξιματα. Εδώ τώρα λοιπόν, όπως βλέπετε εσείς, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά decks. Διότι θα κάνουμε τσιγκάνικο ρίξιμο και αυτές είναι και τσιγκάνικες κάρτες, ειδικές τσιγκάνικες κάρτες. Λοιπόν, το πρώτο deck για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά αυτό, μη μου φύγετε, διότι έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να κάνουμε, πολύ όμορφα πράγματα θα δείτε. Αποκαλυπτικές πάρα πολύ καταστάσεις. Deck κούπα εδώ. Το πρώτο, ναι, εδώ είναι το 10 κούπα, είναι φυσικά και τα λουλούδια. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, γιατί όπως τα ανακάτευα και τα έβγαζα, βγήκε αυτό. Είναι διαφορετικές όπως βλέπετε, διαφορετικές αποχρώσεις, διαφορετικά, ας το πούμε, διαφορετικές τσιγκάνικες. Αυτή εδώ, φανταστική κάρτα, και αυτό deck, συγγνώμη. Έχει βγει λοιπόν το αριθμός 3, είναι το πλοίο, το καράβι. Πολύ όμορφη αποτύπωση, αν σας κάνει κλικ για κάτι. Τώρα εδώ μπορεί να είναι, φεύγω πάω για διακοπές, έτσι. Μπορεί να είναι και αυτό το μήνυμα. Ή φεύγω, σ' αφήνω, γεια σου, ή φεύγω από εκεί που είμαι. Γενικά δεν είναι από τις κακές κάρτες, είναι καλό, αλλά θέλει πάρα πολύ έτσι λίγο επεξήγηση. Η τρίτη κάρτα που βγήκε, και αυτές πολύ ιδιαίτερες κάρτες, είναι, έχει βγει ο σκύλος. Γενικά έχει βγει ο πλανήτης Δίας είναι εδώ, ζώδια νερού, γενικότερα έχει να κάνει με την αγάπη. Εντάξει. Να στο φέρω πιο κοντά, έχει επεξηγήσει εδώ ένας φίλος, μια φίλη κλπ. Είναι μια περίοδος πολύ καλή και βεβαίως εδώ αφορά λίγο την περίοδο, ας το πούμε, προς τον Αύγουστο. Βλέπουμε. Και το τρίτο κομμάτι, ή το τέταρτο, συγγνώμη, το τέταρτο deck, είναι αυτές οι γαλλικές, ειδικές γαλλικές λοιπόν τσιγκάνικες, Lenormand τσιγκάνικες, λοιπόν είναι ο αναβάτης εδώ. Είναι βεβαίως, υπάρχει το 9 κούπα, το 9 κούπα είναι από τις πολύ καλές κάρτες, έχει να κάνει ένα μήνυμα για εσάς, έχει να κάνει ένας άνθρωπος κεντρικό σημείο κλειδί στη ζωή σας, θα το δείτε βέβαια εσείς, εξαρτάται και από τα γύρω γύρω τα οποία θα βγάλουμε, αλλά εδώ τώρα πρέπει εσείς να αποφασίζετε για κάποιο deck. Το κανάλι λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω για να αναπτυχθεί, μην μου φύγετε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω γενικότερα, το κανάλι για να αναπτυχθεί, αναπτύσσεται μέσα από εσάς, έτσι. Ναι, μεν εγώ κάνω τη δουλειά, αφιερώνω χρόνο, βλέπετε πράγματα, περνάμε όμορφα, μηνύματα, μου γράφετε από κάτω. Αυτό που ζητάω από εσάς είναι 2 συν 1 πράγμα, αν θέλετε, είναι προαιρετικό. Τα 2 πράγματα που ζητάω είναι η εγγραφή σας, αν δεν την έχετε κάνει, και το δεύτερο είναι η ενημέρωση να πατήσετε το καμπανάκι στο όλες ειδοποίησεις. Γιατί το κάνω αυτό και γιατί το ζητάω και σε κάθε βίντεο και μπορεί να είναι και κουραστικό, διότι έτσι είναι κάποιοι κανόνες που λειτουργούν στο YouTube. Τι να κάνουμε, γιατί δεν σας στέλνει μηνύματα, δεν το βλέπετε, δεν μπαίνετε, αυτά κτλ. Εντάξει, μην σας ζαλίζω τώρα, με αυτά δεν έχουν νόημα. Το τρίτο, αν θέλετε, είναι αφήστε κάποιο μήνυμα. Γράψτε από κάτω δηλαδή στο βίντεο, σας άρεσε, τι ήταν αυτό. Εννοείται ότι κι αν σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, όπως έχουν υπάρξει κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μου έχουν γράψει έναν πολύ όμορφο τρόπο, πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο τρόπο, ότι ξέρεις κάτι, δεν μου άρεσε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Οκ, εντάξει, κατανοητό, έτσι το δέχομαι απόλυτα και μου δίνει και εμένα ενέργεια κι όλος αυτό. Όπως θα δείτε, βρυσίδια, πράγματα κτλ. Δεν μπαίνουν διότι έχουν μπει ισχυρά φίλτρα που έχω βάλει, κάποιες επιλογές και επίσης τα παρακολουθώ. Οπότε το σβήνω και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να απαντήσω. Οπότε μια χαρά. Αυτό είχα να πω. Πάμε τώρα κατευθείαν να δούμε πώς θα περάσουμε, πόσο όμορφα θα δείτε πράγματα θα αποκαλυφθούν με το πρώτο deck. Να μαζέψω όμως τα υπόλοιπα, να τα βάλω στην άκρη. Ένα λεπτό μόνο. Ωραία, να βάλουμε τα deck μας εδώ, έτσι να είναι στην άκρη για να έχουμε το χώρο, να έχουμε και πολύ χώρο εδώ, να υπάρχει άπλα, για να μπορέσουμε να κάνουμε λοιπόν το ρίξιμό μας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα 9 καρτό, είναι με 9 κάρτες, παίζεται. Και θα δείτε με πόση λεπτομέρεια και πόσο όμορφο ρίξιμο είναι και έχει πολύ ωραίες αποκαλύψεις να μας κάνει αυτό το ρίξιμο, πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Το θέμα μας λοιπόν γενικά είναι ακτινογραφία. Το θέμα μας είναι μέγα τσιγκάνικο, γενικότερα μηνύματα για τη ζωή σου, για αυτή την περίοδο, τι πρέπει να δεις, τι συμβαίνει, σημαντικά μηνύματα, εφόλης της ύλης. Οπότε πάμε. Κόβω εγώ για σας.
και ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Δεν θα τα αποκαλύψω τώρα, θα αποκαλύψουμε, θα σας πω μετά. Πρώτη κάρτα είναι εδώ. Εδώ δεν υπάρχουν ανάποδες κάρτες, δεν θα χρησιμοποιήσω ανάποδες κάρτες, ακόμα και αν βγουν, να το ξέρετε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Λοιπόν, τα μαζεύω για να έχουμε να κάνουμε χώρο, να μπορέσουμε να τα δούμε με λεπτομέρεια. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει, το βλέπετε εδώ. Που λίγο κολλάνε οι κάρτες. Δεν πειράζει, να είστε εδώ μαζί μου. Οκ, μια χαρά. Και ετοιμαζόμαστε τώρα, ετοιμαστείτε κι εσείς όσοι έχετε επιλέξει το πρώτο deck. Να δούμε όλες αυτές τις δυναμικές. Να κάνω λίγο χώρο. Για να τα δούμε. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε όλες τις κάρτες, φαίνονται όλες λίγο πιο πάνω. Για να δω. Το μπλε. Το μπλε καλά ταιριάζει με το φόντο, έτσι δεν είναι. Σας έχω και στιλιστικές. Εσείς που ξέρετε και από στυλ και αυτά και χρώματα, έχουμε και στιλιστικές εδώ πέρα. Fashion disruption που λένε. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι κάρτες διαβάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Θα σας πάω βήμα-βήμα να το δούμε. Η πρώτη κάρτα που θα αποκαλύψουμε είναι η μεσαία, διότι είστε εσείς. Και η μεσαία κάρτα έχει βγει ο αναβάτης. Ο αναβάτης έχει να κάνει είτε με εσάς, εντάξει, σαν πρόσωπο δηλαδή, είτε με κάποιο πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το οποίο είναι κοντινό σας. Ο αναβάτης φυσικά έχει να κάνει και με το βαλέ γης εδώ πέρα, τον καρό δηλαδή, που μιλάει, μπορεί να έχει να κάνει με ζώδιο, με τέτοιο αντίστοιχο ζώδιο, δηλαδή ζώδιο γης ή οροσκόπο. Ο αναβάτης όμως σε γενικές γραμμές, πάντα, συνήθως βέβαια θα δούμε και τα γύρω-γύρω γιατί θα κάνουμε ανάλυση εδώ πέρα, φέρνει καλά νέα. Είναι μια από τις θετικές κάρτες. Ή κάπου πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, ή κάπου πηγαίνει καλά. Μπορεί να είναι εσείς αυτή την περίοδο ότι με κάποιο τρόπο ή έχετε την πρόθεση, έχετε βάλει μια πρόθεση, κάτι να κάνετε, ρε παιδί. Κάτι να γίνει, κάπως να ξεκινήσετε. Όμως ξεκινάμε με μια πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική κάρτα, η οποία δείχνει το πλαίσιο με το οποίο ξεκινάμε. Πάμε τώρα. Οι επόμενες κάρτες οι οποίες θα αποκαλύψω είναι αυτή, μια κάρτα, που είναι, μάλιστα, έχει να κάνει με το τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο μιλάει για ομορφιά, μιλάει και για καλή υγεία, επίσης μιλάει γενικότερα για τη... για κάποια καλά νέα και εδώ πέρα, τα οποία σας επηρεάζουν ή έχετε μάθει. Για να δούμε. Το επόμενο είναι το δεύτερο, είναι, πάμε στις γωνιακές δηλαδή, αν παρατηρήσετε, είναι το πλαίσιο. Εδώ έχει να κάνει τώρα με ένα πιο δυσάρεστο λίγο χαρτί, είναι τα σύννεφα, είναι οι στεναχώριες, είναι οι τσακώμοι, είναι οι δυσκολίες, είναι τα μπερδέματα και αρχίζει λοιπόν, ήδη διαμορφώνεται ένα σχετικό πλαίσιο, στο οποίο εδώ λοιπόν τι έχουμε, δύο μπαστούνια τα οποία μας λένε εδώ ότι υπάρχει μία ενέργεια, έτσι, μία δυνατή ενέργεια, κάποια πράγματα τα οποία θέλετε εσείς λίγο να σας επηρεάζουν, δηλαδή μία κρύο, μία ζέστη. Ωραία, προχωράμε. Το επόμενο είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το σπαθί μας. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι το φίδι. Το φίδι σημαίνει εχθρούς, σημαίνει όμως και φόβους. Το φίδι σημαίνει όμως και επιθυμίες, έτσι. Δεν είναι μόνο οι φόβοι και τα λοιπά, είναι μια από τις δύσκολες κάρτες. Αυτό το οχτάρι εδώ πέρα δείχνει τις δυσκολίες γενικότερα που υπάρχουν, την αδυναμία σας μάλλον σε κάποια πράγματα. Είναι μια κάρτα η οποία είναι όμως είναι γωνιακή, είναι εδώ δηλαδή, και θα σας εξηγήσω λίγο πιο μετά τι γίνεται. Συνεχίζουμε, πάμε στο 9. Το 9 λοιπόν έχει να κάνει με το, ωραία, με το 7 καρό. Εδώ είναι καλό, εδώ είναι οι φλόγες. Εδώ
έχει να μας κάνει ότι, προσέξτε να δείτε, εδώ αυτό το 7 καρό και αυτό εδώ πέρα που βγαίνει 7, το 7 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό το 7 εδώ τι σημαίνει? Αυτό το 7 έχει μία δύναμη να σταματάει τις αρνητικές, πολύ αρνητικές έως καταστροφικές, ας το πούμε, ενέργειες ή την ατυχία που μπορεί να υπάρχει. Εδώ δηλαδή. Άρα σημαίνει αυτό το πρόσωπο εδώ, το πρόσωπο αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να σας έβλαψε, το οποίο μπορεί κάτι να είπε, λόγια, δυσκολίες, αυτά, έχει καεί από αυτή εδώ πέρα την κάρτα, από αυτή εδώ την ενέργεια, στο πούμε. Μάλλον το εννοώ συμβολικά, έτσι. Ωραία. Και μετά θα το κάνουμε, θα δείτε πώς θα γίνει. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε και να δούμε. Πρώτα απ' όλα αυτό εδώ πέρα. Συγγνώμη, θα αποκαλύψουμε την πρώτη στήλη εδώ. Αυτή η πρώτη στήλη εδώ έχει, να, μάλιστα, εδώ είναι ένας κουπάτος. Άρα λοιπόν έχουμε αρσενική ενέργεια, έχουμε το αρσενικό στοιχείο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιοι πολύ δικοί σας άνθρωποι νεαρής ηλικίας, και το βιβλίο σημαίνει τα μυστήρια, ανακαλύπτω τα μυστήρια, ή αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μυστήριος και μας δυσκολεύει να τον καταλάβουμε. Εδώ τώρα είναι οι ιδέες σας, προσέξτε να δείτε. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε την πρώτη, ιδέες και τα όνειρά σας, ας το πούμε, και οι επιθυμίες σας. Είναι το κεφάλι, ας πούμε, εδώ πάνω αυτή η πρώτη σειρά είναι το κεφάλι. Πάμε να δούμε. Είστε άνθρωποι οι οποίοι σας αρέσει η ευτυχία, σας αρέσει η χαρά, αναζητάτε αυτή τη χαρά, αναζητάτε αυτή την ευτυχία, έτσι. Παρόλο που μπορεί πολλές φορές να έχετε κατά κάποιο τρόπο νιώσει ότι κουβαλάτε ένα βάρος, ότι κάπου έχετε μια δυσκολία, ότι κάπου λίγο υπάρχει και μια, ότι έχετε πολεμήσει για κάποια πράγματα, μπορεί να έχετε πολεμήσει για αυτόν. Αυτό εδώ αποτελεί ένα μυστήριο. Ή είστε εσείς πολύ μυστήρια πλάσματα, ας το πω έτσι. Ή θα μπορούσα να πω, έτσι σε γενικό βέβαια πλαίσιο, ένας άνθρωπος ο οποίος σας έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως, σας δείχνει εδώ πάρα πολλές σκέψεις, λίγο σκοτούρες. Αυτή η κατάσταση εδώ δείχνει μια ιστορία, αλλά δείχνει ότι καταλήγει σε σκοτούρες, καταλήγει λίγο σε μια δυσκολία και σε ένα θόλωμα λίγο του μυαλού και κάπου. Λέτε ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο deck που είναι αυτό εδώ πέρα, το δεύτερο, συγγνώμη, τις δεύτερες επιλογές. Μάλιστα, εδώ έχουμε το μάτι. Έχουμε λοιπόν τον αναβάτη που είστε εσείς στο κεντρικό σημείο και έχουμε επίσης και μία γυναίκα. Μάλλον είστε εσείς. Κυρίως η γυναίκα που είστε εσείς, εντάξει, είναι το δύο καρό εδώ, ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Μάλλον ερωτικής φύσεως είναι κυρίως το θέμα εδώ, το οποίο εσάς σας απασχολεί στο πρώτο deck. Βγαίνει πιο ερωτικό το κομμάτι και βεβαίως βγαίνουν και αρκετές αρνητικές ενέργειες, θα τις δούμε. Εδώ λοιπόν, επειδή έχει να κάνει με πρόσωπα, σημαίνει ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από φίλους. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται, έχουμε πολύ κοντά πρόσωπα, τα οποία δείχνουν φίλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για σας. Είναι το 4 μπαστούνι, είναι η πρόσκληση σε, ας το πούμε, σε όμορφες κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, καταστάσεις, αλλά σας βλέπουν. Σας βλέπουν, δηλαδή σας παρατηρούν, σας βοηθάνε, δηλαδή σημαίνει σε βλέπω και σε βοηθάω, για αυτή την έννοια. Εδώ εσείς που είστε και το κεντρικό πρόσωπο, επειδή βγήκε, αν είσαι τώρα γυναίκα φορά εσάς ή μπορεί και κάποιο πρόσωπό σας που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πολύ κοντινό όμως, ή αν είστε άντρας είναι το κορίτσι το οποίο σας ενδιαφέρει, η γυναίκα η οποία σας ενδιαφέρει, και βγήκε διότι ήθελε να κάνει την εμφάνισή της. Θέλει να την εμφάνιση, δηλαδή να πει «ΟΚ, κοίτα, εδώ είμαι, δώσε σημασία», ας το πούμε, διότι έχει βγει και σε μια πολύ σημαντική στήλη, θα την πούμε λίγο αργότερα. Εδώ τώρα, είναι το εδώ και το τώρα, είναι η κατάσταση η τωρινή. Εντάξει, είναι η τωρινή που ζείτε. Αυτή εδώ η στήλη λοιπόν είναι η τωρινή που ζείτε. Όμως, σε ένα, ας το πούμε, μια ερμηνεία είναι ότι, οκ, εντάξει, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, σε βλέπω, αυτό θέλουμε λοιπόν. Ωραία, τώρα πάμε να αποκαλύψουμε και το τελευταίο κομμάτι που είναι εδώ πέρα, η τελευταία μας σειρά, η οποία δείχνει αυτό που δεν βλέπεις, το οποίο είναι κρυφό λίγο. Δηλαδή όντως οι εχθροί, το φίδι δηλαδή, τα λόγια που μπορεί να βάζουν, οι αρνητικές ενέργειες, όλα αυτά γίνονται στα κρυφά, γίνονται στο φανερό. Δεν είναι, ξέρετε, υπάρχουν, εντάξει, okay, δεν λέω ότι είναι και αυτό σωστό, αλλά είναι πιο ειλικρινές. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που σου πει ευθέως, να σου πει δεν σε πάω ρε παιδί μου, δεν γουστάρω αυτό που κάνεις, δεν θέλω, εντάξει.
Συνήθως όμως αυτές οι ενέργειες είναι υπόγειες, έτσι. Αυτό που βγαίνει λοιπόν είναι μία ντάμα, ωραία, είναι μία ντάμα σπαθάτη. Και επίσης αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα, μισό λεπτό, ένα λεπτό, είναι το 7 καρό. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχει να κάνει με το κρασί, που είναι η γιορτή, που είναι ότι υπάρχει διασκέδαση, υπάρχει μία δυναμική, ας το πούμε, μία κατάσταση ιδιαίτερη. Μπορεί να γιορτάζεται κάτι, μπορεί να υπάρχει ένα γεγονός. Εδώ είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί, επειδή μάλλον βγήκατε εδώ εσείς, σημαίνει ότι είναι μια γυναίκα τώρα εδώ στη ζωή σας, η οποία είναι όριμη, η οποία σας βοηθάει, εντάξει, η οποία είναι εκεί, εκείνη κιόλας η οποία μπαίνει σε κάθε αρνητικό και έχει μεγάλη δύναμη αυτή η γυναίκα. Κατευθύνει, μπορεί και κατευθύνει την ενέργεια τώρα. Είναι μια προσευχή, είναι μια γυναίκα που σας προστατεύει, είναι μια μάνα, είναι μια φίλη σας, είναι πάντως δείχνει μια γυναίκα η οποία είναι πολύ προστατευτικά απέναντί σας, σας βοηθάει πάρα πολύ και δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αρνητικές καταστάσεις, όλες αυτές εδώ πέρα τις δυσκολίες οι οποίες εμφανίζονται και υπάρχουν. Ενδιαφέρον αυτό. Να πω τώρα εδώ ότι εδώ έχουμε φωτιά, φωτιά, αέρας. Ζώδια δηλαδή φωτιάς, ζώδια του αέρα ή οροσκόπους. Εδώ είναι αέρας, είπαμε πρόσωπο αέρας, δηλαδή είτε είναι ζώδιο, ναι, ζώδιο του αέρα ή οροσκόπος. Εδώ είναι γη. Μισό λεπτό, εδώ είναι νερό. Εντάξει, έχουν βγει σε εδώ. Okay. Εντάξει, αυτές είναι γενικότερα λίγο οι επιρροές. Πάμε να δούμε τώρα, να δούμε το εξής, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι το παρελθόν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αυτή η στήλη εδώ σημαίνει παρελθόν. Τελειώνει. Εδώ πέρα είναι το παρόν, το οποίο δείχνει τη δυναμική. Εντάξει, δύο άντρες εδώ πέρα, νεαρής κυρίως ηλικίας. Ό,τι και να είναι, μπορεί να είναι άντρες, μπορεί τώρα να είναι και η κατάσταση έτσι, που υπάρχει. Και εδώ είναι πολύ δυναμικό, πολύ αρκετή ενέργεια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ πέρα είναι προς το μέλλον, ας το πούμε, πώς πηγαίνουν. Δηλαδή, η σκέψη σου, οι δυσκολίες που έχεις, αλλά από την άλλη όμως και η πολύ μεγάλη δύναμη και η τύχη που μπορείς να δημιουργήσεις και να έχεις στη ζωή σου, έτσι. Πάμε να δούμε και ένα άλλο πλαίσιο. Πού μας πάνε τα πράγματα, πού μας οδηγούν. 1, 5, 9. Δηλαδή η πρώτη κάρτα, η πέμπτη, που γιατί είστε το κεντρικό, είναι το κεντρικό σημείο εδώ, είναι το σημείο που σας ενδιαφέρει, εντάξει. Λοιπόν, το 1-5-9, πού μας πηγαίνεις, σου λέει εδώ ότι okay, έχεις την ομορφιά, έχεις τη δύναμη, έχεις όλο το ψυχικό σθένος, παίρνεις και προχωράς και φεύγεις, έτσι, είσαι έτοιμος, έτοιμη να προχωρήσεις, να φύγεις και να πας να βρεις κατά κάποιο τρόπο το πεπρωμένο σου, την τύχη σου δηλαδή. Πας να βρεις την τύχη σου, κοιτάξτε να δείτε, πάω να βρω, φεύγω, καβαλάω το άλογο που λέει, να βρω την τύχη μου. Τώρα βεβαίως εννοείται ότι εδώ μπορεί να υπάρχουν και βοήθειες. Για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτάκι. Ωραία. Εδώ υπάρχει και επίσης και κάτι άλλο, γι' αυτό κοιτάζω λίγο, γιατί θέλω να δω λίγο λεπτομέρειες. Εδώ πέρα τώρα λέει, μαθαίνεις πάντα και λίγο άσχημα νέα, γιατί είναι το 13, εδώ τα νέα, δηλαδή τα νέα, ναι μεν είναι εδώ κοντά, αλλά ανήκουν λίγο στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο σε επηρεάζει, παρόλα αυτά όμως έχεις τη δύναμη και φεύγεις, προχωράς, τα αφήνεις πίσω σου, δηλαδή, εντάξει, αυτό τελειώνει. Το επόμενο που θα δούμε είναι το 3, 5, 7, 1, 2, 3, έτσι, 3, 5, 7. Είναι τα πράγματα τα οποία σε στεναχωρούν, αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή, γι' αυτό κάνεις αυτές τις σκέψεις, γι' αυτό σε δυσκολεύουν. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις βάλει όλη σου την δύναμη και την ενέργεια να φύγεις, να προχωρήσεις. Και εδώ είναι ότι, οκ, okay, σε επηρεάζει, μάλλον σε δυσκολεύει, σε επηρεάζει και λες, γιατί ρε παιδί μου γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιος να θέλει να σου κάνει κακό. Γιατί κάποιος να πέφτει τόσο χαμηλά και να κάνει κυρίως τέτοια πράγματα. Εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι. Εδώ πέφτουνε, εδώ αυτό που πηγαίνει, διαισθητικά το λέω καθαρά, είναι κάποια θέματα όσον αφορά με κατάρες, αρνητικές ενέργειες, κάποια από τα οποία κολλάνε πάνω μας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Αν και εδώ, κάτι, γιατί γίνεται με κάποιο τρόπο τη ζήλια, θέλετε, από τον ανταγωνισμό,
από την ευτυχία σας, από αυτά που έχετε, από τις κατακτήσεις σας, αλλά όμως υπάρχει εδώ ο φρουρός. Μην το λησμονούμε. Υπάρχει εδώ φρουρός, εντάξει, που σας προστατεύει. Είπαμε, κάνουμε ακτινογραφία, εδώ βγαίνουν πολλά πράγματα. Σε γενικό πλαίσιο, αυτό το οποίο μας λέει λοιπόν το ρίξιμο αυτό είναι ότι εσείς μπαίνετε και κάπου, ας το πούμε, σε μια θεραπεία εαυτού. Προστατεύετε, μαθαίνετε να προστατεύετε τον εαυτό σας. Έχετε πολλά πρόσωπα, πολλούς ανθρώπους γύρω σας οι οποίοι σας αγαπάνε. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα μέσα από αυτό το ρίξιμο το οποίο κάνουμε. Άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάνε είναι εκεί κοντά σας, θα δίναν και τη ζωή τους για εσάς, πραγματικά. Και θα κάνανε όλες εκείνες τα πράγματα ώστε εσείς που είστε το σημείο εδώ που είναι το μέλλον και δείχνει ότι έχετε ένα πολύ καλό μέλλον γενικότερα, το οποίο αυτό το μέλλον είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7, ή μάλλον έχουμε δύο εφτάρια εδώ και επειδή επιμένουν θα έλεγα για τις επόμενες 7 εβδομάδες, ίσως και 7 μήνες, έτσι. Και δείχνει ότι είστε το κεντρικό πρόσωπο και αυτά τα δύο εφτάρια σημαίνει ευλογία επίσης. Προσέξτε, το 7 πάντα σημαίνει και ευλογία. Έχει τις δυσκολίες του, έχει το σταυρό του, κυρίως αυτό εδώ πέρα είναι λίγο περίεργο, το 7 ξυφών, το 7 μπαστούνι, συγγνώμη. Έχει τις, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να παλέψετε. Σκέφτεστε ότι πρέπει να παλέψετε, λέτε γιατί πρέπει να παλέψω, γιατί πρέπει να τα κάνω, γιατί πρέπει να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δείχνει όμως από κάτω ότι έχετε τη δύναμη να μπορέσετε να μετουσιώσετε αυτό το οποίο σας δίνει τη... Μάλλον να αλλάξετε την ενέργεια. Να αλλάξετε τις ενέργειες με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων. Τώρα, να πάμε λίγο, πολύ λίγο, να πούμε τα εξής. Υπάρχει αγάπη, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπάει, άνθρωποι που σας στηρίζουν, άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί για εσάς, άνθρωποι οι οποίοι αυτοί εδώ εξαφανίζονται και εσείς όπου πλέον βάζετε... να το πω έτσι, γερές βάσεις για να προχωρήσετε στο μέλλον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρώτο deck. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Τα μαζεύω για να πάμε πολύ πολύ γρήγορα στο δεύτερο deck. Οι χρόνοι θα υπάρχουν από κάτω. Καμιά φορά, ξέρετε, ξεχνάω τους χρόνους. Τι να κάνω. Στο προηγούμενο βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο είχα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει να βάλω τους χρόνους. Εντάξει. Τους έβαλα μετά από 1-2 μέρες. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι αυτή, το δεύτερο deck, αυτή η επιλογή με αυτές τις πολύ όμορφες κάρτες, τις πολύχρωμες. Οι οποίες θα μας πούνε και εδώ διάφορα πράγματα. Εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι σημαίνει παίρνω την ευθύνη μου. Έχω ό,τι είναι να ξεπεράσω, να προχωρήσω. Δύναμη, ενέργεια, προχωράω. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι, κάποια καινούργια ξεκινήματα. Μπορεί να είναι να φύγω, να πάω κάπου. Έχει και ένα συμβολισμό από πίσω. Έτσι σημαίνει να φύγω και από μια κατάσταση, να πάω κάπου καλύτερα. Δεν είναι τις αρνητικές κάρτες. Επίσης σημαίνει ότι ξέρετε τι θέλετε. Ξέρετε πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Ξέρετε πού θα πάτε. Ξέρετε πώς να κυβερνήσετε αυτό το καράβι. Λοιπόν, πάμε όμως. Και πάμε να ξεκινήσουμε και να επιλέξουμε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Και εδώ η τρίτη. Τέταρτη. Εδώ η πέμπτη. Ωραία. Η έκτη. Η έβδομη. Η όγδοη. Και τέλος η ένατη εδώ. Τα μαζεύουμε. Μισό λεπτό. Ωραία. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Εντάξει, το βλέπετε και τη διαδικασία. Δεν πειράζει. Βλέπετε πώς γίνεται και όλη η διαδικασία. Πώς επιλέγουμε τι κάνουμε. Ωραία. Και να τα φέρω κοντά. Να μπορέσετε να τα βλέπετε. Να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία του μέγα τσιγκάνικο ρίξιμο λοιπόν για εσάς φίλες και φίλοι, αποκάλυψη σε πολλά πράγματα στο πλαίσιο της ζωής σας, πώς βρίσκεστε και για το επόμενο διάστημα, το οποίο θα μας το αποκαλύψουν οι ίδιες οι κάρτες. Ακτινογραφία πραγματική. Το κεντρικό σημείο είστε εσείς εδώ πέρα και είστε μία γυναίκα μάλιστα. Μία γυναίκα η οποία τώρα είστε εσείς που δείχνει εσάς. Δείχνει την αγάπη που έχετε μέσα. Γενικότερα σαν άνθρωποι, είστε ζεστοί άνθρωποι, έτσι, είστε ζεστές γυναίκες. Ή μπορεί να δείχνει το ενδιαφέρον σας εσάς, αν είστε άντρας, για μια γυναίκα η οποία σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, την οποία την εμπιστεύεστε, πραγματικά την αγαπάτε και σας αγαπάει για αυτή. Δεν λέω ότι δεν γίνονται τσακωμοί, αλλά υπάρχει μια εμπιστοσύνη εδώ.
Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και έναν άσο εδώ πέρα μπαστούνι, και ο άσος μπαστούνι σημαίνει και το ξεκίνημα, τη δύναμη, την ενέργεια. Εδώ πάντως ξεκινάμε με αγάπη, εδώ ξεκινάμε με ομορφιά, εδώ ξεκινάμε με πλούσια όμορφα συναισθήματα. Για πάμε τώρα να αρχίσουμε να βγάζουμε ένα γύρω-γύρω, να βλέπουμε τι γίνεται. Πάμε στο πλαίσιο, να δούμε από τι πλαισιώνεστε. Το ένα, αυτό που πλαισιώνεστε βέβαια είναι στο παρελθόν, θα το δούμε και πιο μετά, είναι ο Σταυρός. Εδώ μιλάει για εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο σας, εμπιστοσύνη στη μοίρα σας, εμπιστοσύνη ό,τι σας φέρνει η ζωή, ακόμα και αν όλες αυτές είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γίνονται για κάποιο λόγο, φίλες και φίλοι. Ο καθένας έχει ένα προσωπικό σχέδιο. Ναι, υπάρχει ελεύθερη βούληση, υπάρχει. Αν και η ελεύθερη βούληση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο περιορισμένη, υπάρχουν όμως επιλογές, εννοείται. Αλλά εδώ θέλει να σας πει ότι πολλές φορές στη ζωή μας πρέπει με μια καρτερικότητα, όχι ταπεινότητα με την έννοια της αυτοταπείνωσης, αλλά με μια καρτερικότητα, με μια υπομονή. Αφήνουμε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν, διότι είναι και καρμικά. Υπάρχει ένα παρελθόν εδώ το οποίο σας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά όμως λέει εμπιστεύσου το πεπρωμένο, αυτό κάπως σε οδηγεί, κάτι θέλει να σου μιλήσει, κάτι θέλει να σου πει. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους εδώ, να σας πω κάτι, δεν είναι τυχαίες. Έχουμε όλοι ενσαρκωθεί σε μία, η ψυχή μας δηλαδή, ενσαρκώθηκε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένους γονείς. Δεν είναι τυχαίο που γίνεται και όλο αυτό, να το πω έτσι, θα μιλήσω για το δικό μου το κανάλι, επιτρέψτε μου, με αυτό που γίνεται με βιντεάκια που ανεβάζω, που μιλάμε, που επικοινωνούμε, που βλέπετε και εσείς, δηλαδή που εγώ προσφέρω κάτι σε εσάς, εσείς από κάτω έχετε την αποδοχή ή όχι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Κάτι σημαίνει για μένα, εγώ που το έχω ψάξει πάρα πολύ, ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά για μένα. Υπάρχει ένα πεπρωμένο, ναι. Δεν είναι με την έννοια του δετερμινιστικού συστήματος. Τώρα τι σας λέω. Δηλαδή του συστήματος το οποίο είναι μπετόν αρμή και δεν αλλάζει. Αυτό δεν ισχύει. Είναι ενός συστήματος το οποίο, okay, έχουμε τις προκλήσεις μας, αλλά όμως είναι εκεί για να μας δώσει, αν θέλετε, ας το πούμε έτσι, ο Θεός, το σταυρό να κουβαλήσουμε, γιατί εδώ είναι ένα σταυρός που πρέπει να κουβαλήσουμε, αλλά από την άλλη όμως δείχνει και τη δύναμη που έχουμε και την ευλογία για να το κάνουμε. Δηλαδή, να σας το πω τώρα, έτσι που μπαίνουμε και σε ημέρες του Πάσχα δηλαδή, ο Ιησούς ευλογήθηκε πραγματικά από το Θεό για να μπορέσει να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, όλο αυτό το καρμικό καθαρισμό, ας πούμε. Δεν το επεκτείνω γιατί ξεφεύγουμε, αλλά όλα αυτά, αν πάρουμε δηλαδή από τον Χριστό, που ήταν ένα πρόσωπο το οποίο υπέφερε, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, και πέρασε τα πάνδυνα, αν δεν είχε ευλογία, αν δεν είχε αυτή τη δύναμη μέσα του, δεν θα μπορούσε να το πέρασει. Καλά, βέβαια έκανε και άλλα πράγματα, ας πούμε, δηλαδή, αλλά ας μείνουμε σε αυτό εδώ. Έτσι και εσείς. Εντάξει, προχωράμε τώρα για να μην το δυσκολέψουμε περισσότερο. Πάμε στην επόμενη γωνία. Είναι το πλαίσιο, είναι οι καταστάσεις γωνιακές. Έχετε το κλειδί. Εδώ έχουμε λοιπόν 29, αριθμός 29, αν κάτι σας κάνει αυτό κλικ. Έχουμε, είπαμε, εδώ ζώδια φωτιάς, εδώ ζώδια αέρα, εδώ ζώδια τώρα της γης. Εδώ λέει ότι το κλειδί σου, έχεις το κλειδί της ζωής. Γι' αυτό εδώ σου λέει ότι έχεις το σταυρό, αλλά η ζωή θα σου δώσει και τα κλειδιά για να τα ξεπεράσεις. Πάμε σε βαθιά νοήματα εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με τη ζωή γενικότερα. Είναι η ζωή σας που πηγαίνει. Εδώ θα σας έλεγα ένα συμβολισμό. Σαν να είστε εσείς πάνω και βλέπετε πού με πηγαίνει αυτή η ζωή τελικά. Ωραία, καλά, αλλά πού με πηγαίνει, τι γίνεται. Το αφήνω εγώ εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν έχετε το κλειδί. 8 καρό επίσης είναι από τις καλές. Το 8 καρό είναι από τις καλές ενεργειακές αποτυπώσεις αυτής της κάρτας. Γη λοιπόν, χρήμα, οικονομικά, σταθερότητα, φροντίδα. Έχετε όλη τη δύναμη γιατί φτιάχνετε ένα πλαίσιο εδώ πέρα, το οποίο είναι καλό εδώ πάνω αυτό το πλαίσιο, να πετύχετε, έτσι. Και είναι ο αριθμός 33 και δεν είναι τυχαίο που μιλάγαμε και για τον Ιησού και έπεσε ο αριθμός 33. Δείτε πολλές φορές πως ο πρόλογος που κάνω μετά βγαίνει κατά κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι γίνεται πάντα, και αποτυπώνεται ενεργειακά σε μια καρτούλα. Είναι η ενέργεια που δίνουμε εμείς στις κάρτες. Λοιπόν, ο αναλυτής δηλαδή που δίνει αυτή την ενέργεια κατά κάποιο τρόπο και πριν μπαίνει δηλαδή ο λόγος, ποτίζεται με το λόγο, με την ενέργεια, με την άβρα, είμαι μέσα και στο αυρικό πεδίο αυτές οι κάρτες, οπότε παίρνω από μένα και γίνεται όλο αυτό που γίνεται σαν πληροφορία.
Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο είναι, η επόμενη γωνία μας είναι τα πουλάκια. Τα πουλιά. Λοιπόν, τα πουλιά έχουν μια ιδιαίτερη ιδιότητα στις Λένορμαν γενικότερα και στο τσιγκάνικο. Τα πουλιά είναι, μπορούν να μεταφέρουν το όμορφο τυτίβισμα ή μπορεί κάποιος να τους ενοχλούν, να σας ενοχλούν, να μην το αντέχετε. Αυτό μπορεί να έχει δύο αποτυπώσεις. Ή υπάρχουν καλά λόγια τα οποία λέγονται σε εσάς και αυτά μεταφέρονται, γιατί μιλάμε λίγο συμβολικά, ή τα λόγια τα οποία μεταφέρονται, και εδώ έχει βγει σε γωνιακή κάρτα, ή τα λόγια τα οποία μεταφέρονται είναι αρνητικά και δεν αντέχετε. Εδώ τώρα πάλι έχουμε το 7, έχουμε το 7 καρό, το 7 γης, πάλι σημαίνει ευλογία εδώ, γιατί το 7 έχει και μια ευλογία, μια αίσθηση ευλογίας, δηλαδή ότι ο αριθμός 7 είναι ιδιαίτερος, εντάξει, το 7 καρό δηλαδή. Έχει βγει ο αριθμός 12, δεν είναι και αυτός καθόλου τυχαίος. Δείτε εσείς που, αυτοί οι αριθμοί κάπως σας κάνουν κλικ το 36, το 33, το 29, εδώ το 12, αλλά και το 7 και το 8 εδώ και το 6. Και συνθέτουν έτσι ένα αριθμολογικό πλαίσιο το οποίο εσείς γνωρίζετε ίσως καλύτερα, αν κάπου όλο αυτό παίζει ρόλο. Μπορεί να είναι 7 μέρες πριν έμαθα κάτι, ή μπορεί να είναι 7 χρόνια πριν, ναι, όντως είχε γίνει κάτι. Εντάξει, εσείς θα το δείτε, ή 7 εβδομάδες. Αλλά εδώ το κύριο μήνυμα που θέλει να σου πει είναι ότι θέλει προσοχή. Προσοχή, προτού αποδεχτείς οτιδήποτε, χρειάζεται μια προσεκτική εξέταση γενικότερα των πραγμάτων. Ο αριθμός 7 είναι και ο αριθμός της ανάλυσης κατά κάποιο τρόπο. Ο αριθμός 7 σε βάζει σε μια διαδικασία να αναλύσεις, να δεις τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Εδώ αυτοί, κατά να παρατηρήσετε, αυτοί ακούν. Εδώ αυτοί δύο μιλάνε και καλά χαμηλόφωνα και λένε, αλλά εδώ αυτοί ακούει όμως με προσοχή. Ωραία, λοιπόν. Για να πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, στην επόμενη γωνία, στο επόμενο γωνιακό κομμάτι, το οποίο δείχνει γενικότερα, επαναλαμβάνω, το πλαίσιο της κατάστασης, τι γίνεται, και είναι το μαστίγιο. Εδώ έχει τον αριθμό 11, εδώ έχει έναν βαλέ μπαστούνάτο, δηλαδή της φωτιάς. Γενικά εδώ υπάρχει μία κατάσταση όπου πρέπει κάπως, είναι αυτό που λέμε το μαστίγιο και το καρότο. Είναι μια κατάσταση που πρέπει ίσως λίγο σε κάποια πράγματα να μπείτε πιο δυναμικά για να τα ξεκαθαρίσετε. Και επίσης δεν πρέπει να αφήσετε, εδώ μιλάει λίγο για προστασία, δεν πρέπει να αφήσετε κανέναν να αμφισβητήσει τις αξίες σας ή τα πλάνα σας ή αυτά που έχετε βάλει εσείς στη ζωή σας. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα πώς αρχίζει και διαμορφώνεται ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο, ας το πούμε, στο οποίο μιλάει τώρα για πιο βαθύτερες καταστάσεις και πράγματα της ζωής. Είναι μια φιλοσοφία ζωής εδώ πέρα, κακά τα ψέματα. Δεν θα μπούμε βέβαια σε τόσο φιλοσοφικά, ας το πούμε, μονοπάτι, αλλά είναι η βαθύτητα. Τι συμβαίνει στη ζωή μου, πού πάω, μπορώ, τι γίνεται, οι άνθρωποι, οι αξίες μου, ο δρόμος μου, η διαδρομή μου στη ζωή, οι αμφισβητήσεις, όλα αυτά λοιπόν λένε ότι είναι το κλειδί, είναι το μάθημα, είναι η αξιολόγηση των καταστάσεων, αλλά δεν έχεις χάσει την ψυχή σου, δεν έχεις χάσει την καρδιά σου. Ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, τους αφομοιώνει το σύστημα. Λέει το σύστημα, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να είσαι σκληρή. Το λέει το σύστημα, έτσι. Γενικά. Οι πεπιθήσεις, ας το πούμε, της κοινωνίας, της οικογένειας, του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήματος, όποιο σύστημα. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται, να γίνονται κάποιοι άνθρωποι πραγματικά πάρα πολύ σκληροί. Αλλά αυτό όμως δεν είναι λύση για να προχωρήσει και να προοδεύσει μια κοινωνία. Εννοείται ότι άλλο βάζω όριο, άλλο οριοθετούμε, άλλο υπερασπίζουμε το δίκαιο μου, αλλά εδώ που θέλω να καταλήξω, εσείς έχετε γλιτώσει αυτό το σύστημα. Έχετε κάνει τη δική σας εσωτερική επανάσταση. Είδατε πόσο βαθιά πηγαίνουμε και σε πόσο νοήματα που είναι μέσα από τα, όπως βλέπετε, μέσα από το τσιγκάνικο, μέσα από τα λένορμα, τα ταρό, όλα αυτά βγαίνουν. Πολύ βαθιά νοήματα τα οποία σας βοηθάνε εσάς να καταλάβετε ότι δεν αφομοιώθηκες από αυτό το σύστημα επαναστάτησης, έκανες τη δική σου ατομική επανάσταση και δεν θες να αφήσεις κανέναν τις αξίες σου, όποιες και να είναι αυτές οι αξίες ή οι πεπιθήσεις σου, να στις αδειάσει κανένας. Πολλές φορές δεν ακούμε, έλα μωρέ, είσαι πολύ ευαίσθητος, έλα μωρέ, είσαι πολύ ευαίσθητη. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ναι, οκ, μπορεί να είναι κάποιος υπερευαίσθητος, αλλά οκ, ας πάρει το χρόνο του, ας το δουλέψει, ας το δει. Μπορεί να αισθάνεται άνετα, να του αρέσει. Είσαι πολύ χειριστικός, πολύ χειριστική, ναι, οκ, εντάξει. Θες να ελέγξεις το περιβάλλον και όλα αυτά και ό,τι πηγαίνει, έτσι.
Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την πάνω σειρά. Πάμε να αποκαλύψουμε τις ιδέες και τα όνειρά σας. Έχετε περάσει πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε το σταυρό. Εδώ έχουμε τώρα μια άλλη κάρτα, η οποία είναι και το 9 καρό, είναι ο αριθμός 8, στο οποίο έχει, μιλάει για το φέρετρο. Θα ακουστεί κάπως εσάς και θα πείτε, αχ, Παναγιά μου, φτωφτωφτω στον κόρφο μου και δεν ξέρω τι, και καλά κάνετε και είναι οκ. Okay. Το φέρετρο έχει πάρα πολλές έννοιες. Όντως μπορεί να σημαίνει άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αν και συνήθως προσπαθούμε να μην, ξέρω εγώ, να δώσουμε μια άλλη αποτύπωση, μια άλλη ερμηνεία, αλλά ναι, μπορεί να έχει φύγει κανείς από τη ζωή και αυτό να σας έχει δώσει ένα σταυρό που κουβαλάτε και προσπαθείτε να βρείτε το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση, έτσι. Από την άλλη σημαίνει ότι αφήνω το φέρετρο, σημαίνει επίσης αφήνω πλέον να φύγει ό,τι δεν κάνει πλέον στη ζωή μου, γενικά σε έναν άλλο συμβολισμό. Και είναι τώρα η στιγμή που πρέπει να το κάνω. Ένας έρωτας ο οποίος δεν προχωράει, μια σχέση η οποία δεν έχει νόημα, μια εργασία η οποία δεν βρίσκεται πουθενά. Α, θα μου πείτε βέβαια, ναι, okay, εντάξει, δεν θα φύγετε έτσι. Εννοώ δηλαδή ότι, okay, εντάξει, παίρνω την απόφαση, τελειώνει οριστικά μέσα μου και πάω να προχωρήσω. Πάω δηλαδή να δώσω σημασία στη ζωή μου. Εννοώ πάω να ψάχνω, δηλαδή αν είναι μια εργασία που δεν σας αρέσει, ψάχνω μέχρι να βρω αυτό τι είναι. Δηλαδή και το 9. Το 9 καρό είναι, σημαίνει και το τέλος, έτσι και αριθμολογικά. Το 9 καρό, το 9 της γης δηλαδή, θέλει να σας μιλήσει και για πράγματα τα οποία πρέπει να θαυτούν βαθιά στη γη, τα οποία δεν έχει και νόημα πλέον. Ό,τι είναι βέβαια για τον καθένα. Έτσι, εγώ απλά λέω κάποιες έτσι πολύ γενικές έτσι, ιδέες. Η ρίζα μένει ίδια. Οι αποχρώσεις βεβαίως αλλάζουν. Η ρίζα είναι αλλάζω. Αυτό σημαίνει. Η ρίζα είναι ότι πρέπει να αφήσω κάτι να ολοκληρωθεί. Για κάποιον μπορεί να είναι ακόμα και πολύ απλά πράγματα να ολοκληρωθεί ή κάποια πιο πολύ πολύπλοκα. Για κάποιον κάποια. Ξέρω, μια σχέση, μια συνεργασία, μια καινούργια εργασία. Να πάω κάπου αλλού, να κάνω. Γιατί όχι, βεβαίως. Αν υπάρξει ευκαιρία, γιατί όχι. Αλλά εδώ όμως είναι και η σκέψη σας, διότι εδώ είναι και στο κομμάτι της σκέψης, της ιδέας σας. Μήπως πρέπει να το αφήσω τελικά αυτό να ολοκληρωθεί. Μήπως πρέπει να αφήσω αυτή την κατάσταση τελικά να πεθάνει, ας το πούμε έτσι συμβολικά, και να προχωρήσω. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Πάμε στη δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το τώρα. Έχουμε να κάνουμε το ποντίκι, είστε εσείς, συγγνώμη, και έχει να κάνει επίσης και με την καρδιά. Αχ, λοιπόν. Εδώ έχω γυρίσει το ποντίκι, αριθμός 23, 7 ξυφών, είναι δύσκολα. Η κάρτα με τα ποντίκια σημαίνει το σαράκι, είσαι τρώω και θέλω να εκμεταλλευτώ, έτσι, να σε φάνε, να σε κάνουν, σε οποιοδήποτε κομμάτι, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πολλές φορές έχεις ξεγελαστεί κιόλας εδώ. Εδώ ξεγελάστηκες με τις προθέσεις, ενώ οι προθέσεις μπορεί να ήταν καλές σε οποιοδήποτε τομέα, λέω, παρελθόν βέβαια. Κάπου ξεγελάστηκες, είναι οκ, okay, είναι εντάξει, και αυτό είναι ένα κλειδί εδώ που σου δείχνει. Κουβάλισες το σταυρό σου, δυσκολεύτηκες, έκανες, αλλά το κλειδί είναι οκ, okay, ξεγελάστηκες, ξεγελάστηκες στο παρελθόν, σε κοροϊδέψανε κατά κάποιο τρόπο, σε ξαπατήσανε, αλλά είναι εντάξει. Διότι δεν έχασες την ψυχή σου, δεν έχασες τον εαυτό σου, παρέμεινες αναλύωτος, αναλύωτη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Αν έλεγα στη σημερινή εποχή, ποια είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, πραγματικά φίλες και φίλοι, και με όλο αυτό που συμβαίνει, δείτε το λιγάκι πάνω σε αυτό. Είναι να μην χάσεις τον εαυτό σου. Βέβαια θα μου πεις τι θα κάνεις σε extreme καταστάσεις. Οκ, okay, εντάξει, δεν λέμε για τέτοιο τώρα. Εκεί τελειώνουν, ας πούμε, όλα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά λέμε εδώ τώρα ότι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και όχι μόνο αυτό, έχεις βρει και την καρδιά σου. Το μέλλον σου δείχνει θέματα καρδιάς ανοίγουν. Ερωτικό, επαγγελματικό, διότι όταν περνάμε καλά σε μια εργασία, μας γεμίζει η καρδιά μας, έτσι, η ψυχή μας, όπως και να το κάνουμε. Αν έχουμε μια καλή συνεργασία, εντάξει, δεν λέω με όλους, αλλά αν έχουμε μια ηρεμία ψυχής, μια ψυχραιμία, περνάμε καλά κι εμείς. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει πραγματικά την αγάπη του. Στο παρελθόν προδόθηκες, δεν έχασες όμως με όλα αυτά που έκανες και εδώ δείχνει την αγάπη. Άρθμος 24, ένα σκουπάτος εδώ, βαλές σκουπάτος, η ανανέωση του έρωτα και όλα θα μπορούσα να πω. Μην αμφισβητείς όμως, το μήνυμα είναι μην αμφισβητείς την αγάπη των γύρω σου. Διότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν σχέση αυτή τη στιγμή ή να μην μπουν σε σχέση. Παρ' όλα αυτά όμως και το 24 τώρα μπορεί να είναι από 24 μήνες, θα έλεγα. Εντάξει, πάει πολύ βέβαια, αλλά οκ. Okay. Γιατί κάποια πράγματα, ειδικά σε θέματα αγάπης, χρειάζεται και ένα χτίσιμο. Είσαι όμως αγαπητό πρόσωπο.
Είσαι πολύ αγαπητό πρόσωπο και είναι αυτό εδώ και στο τώρα και στο μέλλον που πηγαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό για σένα να το αντιληφθείς αυτό. Διότι θα σε γεμίσει με δύναμη. Και βεβαίως εδώ τι έχουμε τώρα. Έχουμε τα πουλιά, το κάτω. Το κάτω είναι τι δεν βλέπεις. Το κάτω είναι τι σε επηρεάζει. Το κάτω είναι τι μας περιμένει κιόλας, έτσι. Και δείχνει και αυτό που δεν βλέπεις γενικά και τι έρχεται και σε σταυρώνει, έτσι λέγεται. Τι σε σταυρώνει, δηλαδή τι έρχεται στα πόδια σου που πρέπει να το διαχειριστείς, αλλά δεν το βλέπεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για σένα πολλές φορές πίσω από την πλάτη σου. Καταλαβαίνεις, εσύ το διαισθάνεσαι. Αξιολόγησε τις καταστάσεις. Εδώ έχει βγει ένα βιβλίο και το 10 καρό. Για μισό λεπτάκι, να δω κάτι. Ωραία, λοιπόν. Εδώ σημαίνει ότι πολλές φορές στη ζωή σου θα χρειαστεί για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Να ακολουθήσεις το ένστικτό σου και τη διαίσθησή σου. Τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, τι ρόλο βαράνε, τι λένε, τι θέλουν να σου πούνε. Εδώ σημαίνει λοιπόν μια πολύ όμορφη, πανέμορφη αποτύπωση κάρτας, ας πούμε, είναι ότι το βιβλίο μπορεί να είναι κλειστό, μπορεί να είναι ανοιχτό. Σημαίνει και σπουδές, σημαίνει ή επίσης κράτα τα σχέδιά σου κλειστά. Μην ανοίγεσαι. Αυτό πρέπει να είναι, αυτό πρέπει, μην ανοίγεσαι σε αυτό το στους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε καταλάβουν. Και εδώ σημαίνει ξεκαθαρίζω. Ξεκαθαρίζω, δηλαδή αξιολογώ, κρατάω κρυφά αυτά που είναι για τον εαυτό μου και στο τέλος ξεκαθαρίζω, πολλές φορές ίσως και με έναν τρόπο λίγο και πιο έτσι απότομο, τι γίνεται στη ζωή μου και τι θέλω να κάνω εγώ στη ζωή μου και τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για την αξία μου, αν έχω αξία ή όχι. Δεν το διαπραγματεύεστε. Αυτό είναι. Εδώ είναι το παρελθόν σας, πράγμα που σημαίνει ότι okay, εντάξει, περάσατε όλες αυτές τις δυσκολίες. Εδώ είναι το παρόν, δίνω τέλος, προχωράω, αγαπητό πρόσωπο, αλλά κρατάω και μυστικά. Και το βιβλίο μαζί και με το φέρετρο σημαίνει μυστικά, ναι. Μυστικά τα οποία ίσως δεν χρειάζεται ποτέ μα ποτέ να ανοιχτούν, πρέπει να τα κρατήσετε. Μην λέτε σε όλους τους άλλους, πλην όμως στους ανθρώπους που αγαπάτε, τι θέλετε να κάνετε για τα σχέδια σας. Θα πάω αυτό, θα πάω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Θα φύγω, θα κάνω αυτό. Ασχολούμαι με αστρολογία, όχι, δεν χρειάζεται. Σας λέω τώρα δηλαδή έτσι απλά κάποια παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να ξέρουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν για τη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα. Υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία μάσκα. Είναι αυτό που λέγεται και η προσωπικότητα. Έξω έχουμε πολλές προσωπικότητες, δεν έχουμε μόνο μία. Άσχετα αν οι άνθρωποι λένε, μα εγώ είμαι έτσι, okay, εντάξει. Στην ψυχολογία υπάρχει μια άλλη αποτύπωση. Η προσωπικότητα αυτή δηλαδή. Θα σας πω ως εξής. Αλλιώς μιλάτε στην πατέρα σας, αλλιώς στη μάνα σας, αλλιώς μιλάτε στον προϊστάμενο, αλλιώς μιλάτε στον κομενικό, εντάξει, αλλιώς εκφράζεστε σε κάθε κατάσταση. Και είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται ο υπόλοιπος κόσμος να ξέρει. Η υπόλοιπη στήλη, λοιπόν, σας λέει, έχεις το κλειδί, να ξέρεις ότι έχεις αγάπη και οι αξίες σου να είναι αδιαφυσβήτητες. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το αυτό, αυτό και αυτό. Πού μας πάνε τα πράγματα? Ναι, ξεκίνησες με βάρος. Όμως, επειδή έχεις τη δύναμη να στέκεσαι στα πόδια σου, σε πηγαίνει στο ξεκαθάρισμα καταστάσεων. Το επόμενο διάστημα είναι το αριθμός 11 εδώ. Θα έλεγα είναι από το 11... Ξέρετε, αυτοί οι αριθμοί εδώ στις Lenormand παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Συνήθως έχουν να κάνουν με την οικοθεσία στο μεγάλο ταμπλό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι ένα άλλο άνοιγμα πολύ πολύ μεγάλο στις Lenormand που χρησιμοποιούνται όλες οι κάρτες. Η οικοθεσία τώρα σημαίνει και μια ιδιαίτερη ενέργεια. Χρονικά, έτσι κάνουμε τώρα μια αποτύπωση, πάμε να το δούμε λίγο. Μπορεί να σημαίνει, εντάξει, για 11 μέρες μου φαίνεται λίγο. Θα μπορούσα όμως να το πω, αν και θα έλεγα περισσότερο μου κάνει περισσότερο για 11 εβδομάδες. Το μέλλον, γιατί είναι το μέλλον εδώ. Στο επόμενο διάστημα έρχεται η στιγμή όπου πρέπει να μην αφήνετε να αμφισβητούν την αξία σας. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και το επόμενο κομμάτι, το 3-5-7, έρχεται να σου πει: έχω το κλειδί για να ανοίξω και να καταλαβαίνω τελικά οι άνθρωποι ποιοι αξίζουν και ποιοι δεν αξίζουν. Τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Φοβερό. Νομίζω, φίλες και φίλοι, εδώ είναι ένα από τα ανοίγματα τα οποία παίζουν ένα πολύ, έτσι, όπως βλέπετε, πέρα από το τσιγκάνικο, μπαίνουμε σε πολύ βαθιές έννοιες και πολύ έτσι βαθιές αναλύσεις. Ελπίζω σε κάποιες περιπτώσεις να γίνομαι κατανοητός, διότι καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνω, ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως κάποιοι άνθρωποι να έχουν λίγο μία δυσκολία να με αντιληφθούν και να καταλάβω. Όχι ότι είμαι γκούρου, προς Θεού, έτσι. Όχι ότι έχω φτάσει σε επίπεδο τρελά κτλ. Όχι, από την άποψη ότι
Είναι οι κάρτες που έχουν μια βαθύτητα και μου βγαίνει εμένα αυτό να πω έτσι. Γιατί οι κάρτες είναι που με εμπνέουν και μου δίνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα μηνύματα. Γιατί θα μπορούσε να γίνει και σε ένα πολύ 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 πιο απλό επίπεδο, ας πούμε, και να πω ότι κοίταξε, να δεις, το μέλλον σου είναι, ξέρεις τι θα κάνεις, υπάρχει έρωτας, αγάπη, εντάξει, ξεκαθάρισε τη θέση σου. Έτσι και πολύ πιο απλά. Αν παρόλα αυτά οι κάρτες για κάποιο λόγο με εμπνέουν να μπω σε κάτι πιο βαθύ, ας το πούμε. Εντάξει, απλά αυτό ήθελα να πω, να το εκφράσω για να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι. Πάμε στο τρίτο μας, στο τρίτο deck. Το τρίτο deck με τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό, ελληνικές, πολύ ωραίες κάρτες, δείχνει, εδώ διαλέξατε το σκύλο, σκύλος έτσι, ή το 10 κούπα, που είναι, υπάρχει ένας δίας από πίσω σαν ζώδιο, σαν πλανήτη, ζώδια του νερού, υπάρχει η αγάπη, η έννοια της φιλίας γενικότερα. Ή της βοήθειας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, εντάξει. Ευτυχία, χαρούμενα λόγια, δεσμοί, αγάπη, έρωτας, οικογενειακή ζωή, γάμος, όλα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία σε επηρεάζουν. Λοιπόν, ένα λεπτό να ανακατέψω. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Okay, λοιπόν, πάμε να δούμε και εγώ να αρχίσω τώρα να επιλέγω. Για να αρχίσουμε να επιλέγουμε κάρτες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη κάρτα που θα επιλέξω βεβαίως είναι, για να πάμε έτσι. Ένα, δύο, τρία, μας και βγήκαν μαζί. Λοιπόν, εδώ είναι η τέσσερα. Εδώ η πέμπτη, που είστε και εσείς το κεντρικό πρόσωπο δηλαδή, η έκτη. Σήμερα πάμε η 7η, 8η και 9η. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε πρώτα στο κεντρικό πρόσωπο. Το κεντρικό πρόσωπο έχει βγει, λοιπόν, μην φοβάστε. Έχει βγει το φέρετρο, έτσι. Είναι δύσκολες κάρτες. Είστε σε μία περίοδο τώρα θλίψης, ίσως πένθους, ένα συναισθηματικό μούδιασμα. Αυτή την κάρτα την κυβερνά ο ήλιος, που σημαίνει ότι πρέπει να δείτε την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Έχει να κάνει με το τέλος κάποιων καταστάσεων και κάποιων πραγμάτων. Υπάρχει βεβαίως μια απεσιοδοξία γενικότερα. Όμως, σας λέει ότι, ανάλογα βέβαια θα δούμε και με τι συνδυάζεται γύρω-γύρω αυτή η κάρτα, θέλει να σου πει ότι έγνοιες, πολλές έγνοιες. Και μια απεσιοδοξία γενικότερα για τη ζωή και μια δυσκολία και τα πράγματα σε δυσκολεύουν, σε στριμώχνουν και δημιουργούν ένα αίσθημα λοιπόν ανεκπλήρωτο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το πλαίσιο μας. Για πάμε να δούμε. Το πρώτο κομμάτι που βγαίνει ένα σταυρό σου, θα μου πεις, βρε ακάς τι τραβάς τώρα. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με δίδυμος, ζώδια του αέρα γενικά, είναι το βάρος. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα πεπρωμένου. Εντάξει, σημαίνει επίσης προστασία, σημαίνει ένστικτο, σημαίνει ότι υπάρχει το μυστήριο του σταυρού εδώ πέρα, ό,τι βρίσκεται παιδιά στη γη ενώνεται και με τον ουρανό, είναι μια γέφυρα αν θέλετε επικοινωνίας, επίσης συμβολίζει το κάρμα, τη μοίρα, την προσωπική πορεία της ζωής. Άρα λοιπόν εδώ σημαίνει ότι έχετε μπροστά σας μια δοκιμασία. Περνάτε δοκιμασίες. Βέβαια εδώ ανήκει στο παρελθόν αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή την περάσατε δοκιμασία. Μεγάλη δοκιμασία. Δυσκολευτήκατε. Περάσατε δύσκολα. Δεν περάσατε εύκολα. Εντάξει. Λοιπόν, και δείχνει ότι το νόημα, επειδή βγαίνει ακριβώς εδώ πέρα, γιατί εδώ έχει υπάρχει ένα συνδυασμό. Αν βγει και το φέρετρο εδώ, θα σας το φέρω κοντά να το διαβάσετε. Τι σημαίνει? Πρέπει να δώσετε ένα νόημα στη ζωή σας. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να δώσετε ένα νόημα στη ζωή σας, τι γίνεται, πού πάτε, τι κάνετε, όποιο είναι το νόημα για τον καθένα. Εδώ δεν υπάρχει μία πορεία μόνο. Α, κάνε μόνο αυτό, κάνε μόνο εκείνο. Νόημα στη ζωή μπορεί να είναι να περπατάω εγώ μέσα στα δέντρα. Νόημα στη ζωή είναι να πάρω 10 γατιά που λέει ο λόγος, έτσι. Νόημα στη ζωή να έχω ένα σκυλάκι. Νόημα στη ζωή είναι να κάνω οικογένεια. Νόημα στη ζωή είναι να σπουδάσω. Νόημα στη ζωή είναι να πιάσω μια καλή δουλειά. Νόημα στη ζωή είναι να ταξιδέψω. Για τον καθένα το νόημα της ζωής είναι διαφορετικό. Η ρίζα είναι ίδια, το νόημα της ζωής είναι το ίδιο, έτσι, η ρίζα. Αλλά αυτό αλλάζει για τον καθένα. Για να πάμε στο επόμενο, στην επόμενη γωνία μας, λοιπόν, η οποία είναι η αρκούδα. Okay. Η αρκούδα σημαίνει μία, σκορπιός εδώ κυρίως, ζώδια του αέρα, είναι η ισχύς, η δύναμή μας.
Μπορεί να υπάρχει μια μητρική φιγούρα εδώ ή μια ηγετική μορφή, ένα πρόσωπο δηλαδή που έχει μια κυριαρχία, έχει πολύ μεγάλη εντοχή και δύναμη χαρακτήρα. Αυτό θα βγει και στη σκέψη σας κιόλας εδώ. Παρόλα αυτά όμως θέλει να δείξει ότι ήρθε η στιγμή να δώσετε, να αποκτήσετε δύναμη. Ας το δούμε, ένα συμβολισμός εδώ πέρα ο οποίος παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Εντάξει. Το επόμενο, γιατί βέβαια βάζουμε στο πλαίσιο, είναι η Σελήνη. Ωραία, η Σελήνη είναι από τις τυχερές κάρτες. Είναι μια κάρτα η οποία έχει τύχη, δίνει τύχη, ομορφιά, νέες ιδέες, νέα πράγματα, σας βοηθάει σε καταστάσεις, έτσι. Καρκίνος, ζώδια του νερού, οι επιθυμίες, είναι το 8 κούπα, εντάξει. Που σημαίνει ότι έχεις και μια κούραση, υπάρχει όμως μια επικοινωνία, ίσως υπάρχει και μια επικοινωνία με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, μια σχέση, μια γνωριμία ίσως, όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το οποίο δείχνει μια κατάσταση. Εντάξει, τώρα να πω το εξής. Επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση, γιατί έχει βγει ο Σταυρός πάνω στην αρχή, δείχνει μια καρμική αλληλεπίδραση, φίλες και φίλοι. Δείχνει ότι η σχέση ή οποιαδήποτε σχέση σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι ερωτική, είτε ήταν μόνο σεξουαλική, είτε μόνο συνεργατική, μισή συνεργασία δηλαδή, συνεργαζόμενη, είτε μόνο συναδελφή κτλ., ήταν καρμική. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να συναντηθείτε. Η επόμενη γωνία μας λοιπόν είναι το βουνό. Ωραία, λοιπόν. Ιχθύς, ζώδια του αέρα, σημαίνει τη σκοτούρα και την αβεβαιότητα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται εσείς λοιπόν, είναι μια πολύ δυνατή κάρτα που μπορεί να γίνει και πολύ καλός αιώνας. Να σας το φέρω να το δείτε, έτσι. Εντάξει. Που σημαίνει ότι μεγάλο ισχυρό άτομο και έχετε και την αρκούδα εδώ που θα βγει εδώ στο μέλλον σας δηλαδή, που σημαίνει δύναμη. Σημαίνει επιτέλους να δράξω τις ευκαιρίες και με προσπάθεια και δουλειά και οργάνωση να προχωρήσω, έτσι. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που σε φοβίζουν και λες πού θα ανέβω όλο αυτό το βουνό, υπάρχει αυτό, αλλά έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε το πάνω κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τις ιδέες σας. Ο ιδέες, όνειρα, καταστάσεις και έχει βγει μάλιστα. Έχουν βγει τα κρίνα. Ελάτε τώρα εδώ λίγο να το δούμε. Αυτό είναι χαρτί τύχης. Προσέξτε. Γιατί ξέρω ότι θα πείτε Παναγιά μου, βγήκαν όλα τα αρνητικά. Όχι, 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 όχι. Εννοείται πάντα, κοιτάξτε να δείτε, αν παρατηρήσετε και αν δείτε και τα βίντεο μου για αυτά, πάντα όμως και η αριθμολογία και τα ταρό και η αστρολογία, βγαίνουν οι αρνητικές όψεις, ας το πούμε, πάντα όμως υπάρχουν και χαρτιά ή καταστάσεις που εξισορροπούν το αρνητικό. Δεν υπάρχει 100% αρνητικός χάρτης. Υπάρχει ένας αρνητικός χάρτης, ο οποίος όμως έχει και σημεία δυνατά, στα οποία μπορούμε να πατήσουμε, εξισορροπούν την κατάσταση και προσπαθούμε να αλλάξουμε τις ενέργειες και να στηριχθούμε στα δυνατά μας σημεία και να προχωρήσουμε. Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ λοιπόν έχουν βγει τα κρίνα. Τα κρίνα είναι χαρτί τύχης. Αποκαλύπτει μια κατάσταση που υπάρχουν καλοί άνθρωποι, σε περιμένουν, σε φροντίζουν, ερωτικές και σεξουαλικές βεβαίως επιθυμίες. Υπάρχει πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο εδώ πέρα. Ίσως είναι και μπαίνουμε και στην άνοιξη και όλες, βγαίνουμε και από αυτό. Λοιπόν, έμπνευση όμως, διορατικότητα. Υπάρχει εδώ πέρα το μπαστούνι, είναι ο βασιλιάς μπαστούνι εδώ, που δείχνει μια περηφάνεια, ίσως υπάρχει ένας μελαχρινός άντρας εδώ πέρα, όριμος, πετυχημένος, εντάξει, έχει μια επιρροή, συνήθως έχουν και ένα τίτλο αυτοί οι άνθρωποι, ή μπορεί να είναι και ένας πατέρας, αλλά γενικά όμως, γενικά, κοίταξε να δεις, γιατί εδώ είναι ένας, το δείξω εδώ, ο βασιλιάς, έχει κύρος και δύναμη και μπορεί να σε βοηθήσει. Και γι' αυτό βγαίνει μετά και η αρκούδα και αυτή η δύναμη σου δίνει μια ισχύ λοιπόν, μια δύναμη που μπορεί να σε βοηθήσει γενικότερα να ξεπεράσεις όλες εκείνες τις καταστάσεις και να φέρει αρμονία στη ζωή σου γενικά. Δες λοιπόν λίγο το πλαίσιο εδώ. Πέρασες δύσκολα, κουβάλισες σταυρό, κουβάλισες κάρμα. Προχώρησες όμως εδώ και έχεις βοήθειες, εντάξει να σας το πω γιατί το βλέπω τώρα εδώ έτσι. Επειδή έχει πέσει και το φέρετρο, το βλέπετε εδώ το φέρετρο, τη γράφει προσοχή για αφροδίσια νοσήματα, εντάξει, προσέχουμε. Όταν κάνουμε ερωτικές περιπτύξεις, ίσως χρειαστεί και μια προφύλαξη κτλ. Οκ, εγώ απλά το βάζω γιατί βγήκε εδώ για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Τέλος πάντων.
Εντάξει. Προχωράμε όμως και λέμε ότι εδώ έχεις βοήθειες και είναι εδώ στο εδώ και στο τώρα. Ωραία, λοιπόν, πηγαίνουμε στη δεύτερη γραμμή, που η δεύτερη γραμμή, φίλες και φίλοι, είναι η ρουτίνα και η καθημερινότητα, είναι το εδώ και το τώρα, είναι η κατάσταση και έχει βγει ένας ήλιος. Είδατε λοιπόν πως εδώ βγήκαν κάποιες δύσκολες κάρτες, αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και χαλαρώνει το κομμάτι. Ένας ήλιος, ο ήλιος είναι από τις πολύ πολύ τυχερές κάρτες και βελτιώνει όλα τα χαρτιά του deck. Εντάξει, γη, ζώδια γης γενικότερα και σημαίνει και ασφάλεια. Υπάρχει ένας άσος καρό που δίνει δύναμη αυτό, καλυτέρευση πραγμάτων, ενθάρρυνση, ελπίδα, δημιουργική ενέργεια σε κάθε σχέση. Εντάξει, εδώ τώρα βέβαια ο ήλιος έρχεται να επηρεάσει θετικά, να φωτίσει δηλαδή το deck και να δώσει πολύ σημαντική ενέργεια και ζεστασιά για να προχωρήσουμε. Για να πάμε στο, να συνεχίσουμε στο επόμενο, το οποίο είναι, α μάλιστα, να πως εξισορροπούν τα πράγματα, είναι ο Κήπος. Μια πάλι όμορφη κάρτα, εδώ υπάρχει ο Ποσειδώνας, είναι το 8, το 8 μπαστούνι, ζώδια φωτιάς, υγεία γενικότερα διέστηση, είναι ένα καταφύγιο. Ο Κήπος εδώ συμβολίζει τη χαρά, την κοινωνικότητα, το άνοιγμα, εντάξει, ίσως πέρασες μια ασθένεια, για το προηγούμενο έτσι, διάστημα ας πούμε ή χρειάζεται μία, επειδή αφορά το Μάιο τώρα εδώ, όχι μεγάλη, από το 9 έως 15 Μαΐου, πρόσεξε λιγάκι την υγεία σου, αυτό λιγάκι να προσέξεις, εντάξει. Τα πράγματα βεβαίως είναι προχωράνε, στη δουλειά ίσως υπάρχει και μία έτσι, κάποια σχέδια τα οποία μπορεί να αργήσουν λίγο, κάποιες καταστάσεις περίεργες και αυτά. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι ο Κήπος, δείχνει πολύ, πολύ, είναι μια κάρτα διέστησης και ασφάλειας όμως. Μπορείς να βρεις, θέλει να σου πει ότι εδώ, ότι μπορείς να βρεις, και επειδή και στο μέλλον, μπορείς να βρεις τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο χαρούμενο. Ωραία. Και πάμε και στο κάτω κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που μας σταυρώ, είναι αυτό που δεν βλέπεις, και, αλλά θα το αντιμετωπίσεις και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Έχουμε λοιπόν τη Σελήνη, έχουμε βγει καρκίνος, έχει βγει καρκίνος εδώ πάλι, είναι ένας άντρας. Κοίτα, αυτός ο άντρας είναι σημαντικός για σένα, αποκτά ένα νόημα. Είναι το φλερτ, είναι ο σύζυγος, είναι το ερωτικό κομμάτι, το σοβαρό ερωτικό κομμάτι, έτσι, είναι η αγάπη. Λοιπόν, επειδή τώρα έχει βγει στο κάτω μέρος, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εσύ να δεις. Μπορεί τώρα να υπάρχουν εναλλαγές, πολλές εναλλαγές εδώ δείχνει, εντάξει. Εάν υπάρχει εδώ πέρα το βουνό, σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένας ξένος ή κάποιος ο οποίος αρχίζεις και γνωρίζεις τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι ένα φλερτ, ένας δεσμός, αλλά χρειάζεται όμως και προσοχή, επειδή έχει βγει εδώ τώρα, έχει βγει εδώ που λέει, και το, έχει βγει, έχουμε τα κρίνια, έχει βγει το φέρετο, έχει βγει και αυτός εδώ πέρα, μπορεί να σημαίνει το κρεβάτι. Εντάξει. Επειδή ξέρω ότι δεν ισχύει για όλους, εντάξει, γιατί εξαρτάται και από τις γύρω-γύρω κάρτες, ας το πούμε, μπορεί να σημαίνει επίσης το ενδιαφέρον. Μπορεί να σημαίνει το ενδιαφέρον ακόμα και για μια συνεργασία, η οποία μπορεί, χρειάζεται προσοχή για να μην γίνει τοξική αυτή η συνεργασία. Μια καινούργια εταιρεία, καταλαβαίνετε, όλο αυτό. Αυτό είναι που θα αντιμετωπίσεις, αυτό είναι το οποίο έρχεται. Γιατί αυτός ο άντρας μπορεί να είναι και κάποιος με εξουσία, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει κάποια δύναμη, ας το πούμε, μπορεί να δώσει κάποια πράγματα και ένα νόημα γενικότερα, εντάξει, στη ζωή μας, ας πούμε, έχει το ενδιαφέρον. Όχι εσείς, σαν άνθρωποι, έχετε ένα ενδιαφέρον. Αν είσαι άντρας τώρα, αυτό σημαίνει μπορεί να είσαι εσύ ή μπορεί να είναι κάποιος με τον οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, όχι σε ερωτικό επίπεδο. Μπορεί να είναι συνεργασία, ένας συνεργάτης, να είναι ένας προϊστάμενος, να είναι ένας συνάδελφος, το οποίο μαζί θα πρέπει να περάσετε ένα εμπόδιο. Το ξεπερνάτε το εμπόδιο. Μπορεί να είναι κάτι στην εργασία και να έχετε ένα θέμα. Το ξεπερνάτε το εμπόδιο. Μάλλον έχετε τη δυνατότητα να το ξεπεράσετε. Γιατί αν έχετε μια στάση, ας πούμε, δεν το ξεπερνάμε, απεσιόδοξη εντελώς, δεν θα το περάσει το βουνό, θα κάτσει εκεί στην πεδιάδα, ας πούμε, στις πρόποδες και θα πεις, ωραία, δεν μπορώ να το περάσω, δεν μπορώ να το περάσω. Κάνεις το βήμα, βλέπεις τις δυσκολίες, προχωράς. Μπας, προχωράς, βλέπεις τις δυσκολίες, προσπαθείς να τις διορθώσεις. Εντάξει, αυτό είναι που έρχεται γενικά, σαν δυσκολία. Πάμε τώρα να δούμε. Εδώ είναι η στήλη του παρελθόντος. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Σταυρός είναι παρελθόν. Ο ήλιος φωτίζει, αλλά έχει πολύ δύναμη και το παρελθόν σας έχει βοηθήσει. Και είναι και η Σελήνη. Δύο πολύ θετικές κάρτες μετριάζουν την αρνητικότητα του Σταυρού. Εδώ έχουμε
Τα κρίνα και έναν άντρα. Αυτές οι δύο κάρτες στη μέση το φέρετρο μετριάζουν, αν θέλετε, τη δυναμική αυτή και το δύσκολο κομμάτι. Και το μέλλον είναι η αρκούδα, είναι ο κήπος, είναι και το βουνό. Εξουσία, έχω καταφύγιο, έχω ένα μέρος, έχω ένα σκοπό, μπορώ να φέρω χαρά στη ζωή μου, λίγο προσοχή εδώ με τις ασθένειες. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, κάτι εποχιακό, εντάξει, μπορεί να κάνει μια μικρή γαστρεντερίτιδα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια μικρή γρυπούλα, μπορεί να είναι εποχιακή γρήπη, μπορεί να είναι μια μικρή αλλεργία, τέτοια πράγματα τα οποία δώστε όμως μια ιδιαίτερη προσοχή, έτσι. Λοιπόν, και το επόμενο φυσικά είναι ξεπερνάμε την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το νόημα, ξεπερνάω την αβεβαιότητα. Και πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα, πού μας πάνε τα πράγματα, έτσι. 1, 5, 9. Τα πράγματα είναι, παίρνω το κάρμα μου, παίρνω το σταυρό μου, δίνω τέλος σε πράγματα που δεν μου χρειάζονται, αφήνω το πένθος, αφήνω τη θλίψη, αφήνω τη στεναχώρια, αφήνω ό,τι με έχει στεναχωρήσει μέχρι στιγμής. Θα μου πεις, μα είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί και προχωράω, ναι, να ξεπεράσω το εμπόδιο και την αβεβαιότητα, αλλά θα υπάρξουν ευκαιρίες. Το βουνό σημαίνει ότι μετά, αφού ξεπεράσω το εμπόδιο, υπάρχουν και ευκαιρίες. Δύναμη, αφήνω τη θλίψη, σελήνη, επιθυμίες, πολύ θετικά γενικότερα, που μας επηρεάζει. Υπάρχει μια καρμική επιρροή εδώ πέρα, για να μιλήσω για κάτι να δω άλλο. Ναι, γιατί εδώ επίσης, επειδή έχει βγει ο άντρας, είπαμε ότι μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο εξουσίας γενικά. Εντάξει, που μπορεί να σας δώσει κάποιες λύσεις και να σας βοηθήσει αρκετά στην αναζήτησή σας και εκεί που θέλετε να πάτε και αυτά που θέλετε να πετύχετε. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στο επόμενο. Είδατε πόσο όμορφα και σημαντικά πράγματα έχουν βγει. Και πολύ όμορφοι συνδυασμοί. Και πάμε τώρα να δούμε το τελευταίο μας deck, που είναι αυτές οι κάρτες που ήταν με τον αναβάτη και εδώ, με τον αναβάτη εδώ πέρα που είχατε επιλέξει. Εντάξει, το πέρασα λίγο γρήγορα και πάμε να δούμε. Πάμε. Τι θα μας βγάλει, τι θέλει να μας πει. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη, τρίτη. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη, έβδομη, ούψ, όγδοη, αυτή εδώ πετάχτηκε. Είναι το τώρα εδώ βέβαια, είναι η τωρινή κατάσταση, γι' αυτό και έχουμε όλο αυτό. Λοιπόν, και η ένατη και προχωράμε να δούμε τις επιρροές. Θα τις βάλω λίγο στην άκρη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε εδώ αυτή το τσιγκάνικο, την ακτινογραφία που κάνουμε εδώ για το επόμενο διάστημα, τι έχει να μας πει, τι έχει να μας δώσει σαν πληροφορία. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Εντάξει, τώρα έτσι μου ήρθε, να ξεκινήσω με το κεντρικό σημείο πρώτα και μετά βλέπω. Α, μάλιστα, λοιπόν. Εδώ έχουν βγει τα πουλιά, ας το πούμε. Είναι το 7 καρό, είναι η ευλογία, είναι η ευτυχία, είναι η επικοινωνία γενικότερα. Είναι μια κάρτα που δείχνει ότι είστε σε μια κατάσταση τώρα, οκ, okay, εντάξει, σε μια καλή κατάσταση. Σίγουρα εδώ δείχνει επίσης και την ανάγκη για επικοινωνία που έχετε εσείς, να επικοινωνήσετε. Για να το δούμε, θα το δούμε αυτό εδώ πέρα στη συνέχεια, να δούμε πώς θα αρχίσουν να ανοίγονται λίγο οι κάρτες. Εδώ ας ξεκινήσουμε από την πρώτη κάρτα, που είναι το τριφύλι. Είναι από τις τυχερές κάρτες, 6 καρό, είναι οι αλλαγές, οι ευκαιρίες που μας έρχονται πολλές φορές στη ζωή μας. Για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Ναι, οκ, okay. Είναι καλή κάρτα. Είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες και φυσικά σημαίνει και τύχη. Οκ, okay. Για πάμε να δούμε στην επόμενη γωνία. Τώρα θα μου πεις που είναι. Εδώ είναι τα σύννεφα. Τα σύννεφα δείχνουν το άγχος, δείχνουν επίσης πολλές φορές την σύγχυση που μπορεί να έχουμε, την αναποφασιστικότητα και κυρίως επειδή έχουμε τώρα και έναν βασιλιά εδώ πέρα, σπαθή, σπαθάτο, ζώδιο του αέρα δηλαδή, είναι μια κάρτα η οποία μπορεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι σε πιο δυνατή θέση, να είναι σε εξουσία, κάποιος άνθρωπος όμως αρσενικό, αντρική φιγούρα δηλαδή,
μας φέρνει δυσκολίες, μας δημιουργεί δυσκολίες, μας δυσκολεύει λίγο τη ζωή. Ο καθένας ό,τι όπως του έρθει αυτό. Αν δεν υπάρχει, μπορεί να είναι ένας συμβολισμός εδώ πέρα. Γενικά που λέει ότι είμαστε σε μια σύγχυση αυτή την περίοδο, σε μια δυσκολία. Το επόμενο, το πλαίσιο δηλαδή, έχει βγει μια αρκούδα. 10 σπαθί, το εμπόδιο που ίσως χρειάζεται να ξεπεραστεί. Εδώ δείχνει τη δύναμη ένας πατέρας ίσως, αλλά και το κουράγιο. Άρα εδώ, εδώ μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει αυτός εδώ πέρα, όπου ναι μεν μας βοηθάει, αλλά πολλές φορές μπορεί να το κάνει και με έναν ιδιαίτερα αρνητικό ίσως τρόπο. Παρ' όλα αυτά η αρκούδα σημαίνει εξουσία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει προχωράω, σημαίνει ακούω τη συμβουλή. Βέβαια έχει βγει στο παρελθόν. Η επόμενη γωνιακή κάρτα είναι τα ποντίκια. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Τα ποντίκια το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να πάρουν από εσάς και να μην δώσουν τίποτα πίσω. Μπορεί να είναι μια ασθένεια εδώ, κάτι λίγο, μπορεί να είναι μια αγάπη η οποία τέλειωσε, μπορεί να είναι τα οικονομικά τα οποία μας δυσκολεύουν. Για να δω κάτι φίλες και φίλοι. Ένα λεπτό. Ωραία. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή εδώ πέρα αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, θα το δούμε όμως και με τις υπόλοιπες γύρω-γύρω-γύρω κάρτες να δούμε τι γίνεται. Οπότε, πάμε να δούμε την πρώτη γραμμή, τι έχει να μας εμφανίσει και έχει να κάνει με θέματα αγάπης. Λοιπόν, έχουμε το τριφύλι, τύχη. Γενικά, είχατε τύχη στον έρωτα. Θα σας πω πώς. Μα μπορεί να πείτε, μα έχω χωρίσει, έχω κάνει... Κοιτάξτε, τύχη στον έρωτα σημαίνει έζησα. Σημαίνει ερωτεύτηκα δυνατά. Σημαίνει ένιωσα τον έρωτα σε όλη του τη δύναμη, σε όλο του το πάθος, σε όλη του την έξαρση. Δεν σημαίνει ότι όλες οι σχέσεις, όσο πάθος και αν έχουν, ότι πρέπει να καταλήξουν δυστυχώς και κάπου θετικά. Δεν λέω ότι αυτός είναι ο κανόνας, λέω όμως ότι γίνεται. Και βεβαίως όλο αυτό σας έχει δημιουργήσει ένα άγχος, μια κατάσταση δύσκολη και λέτε ρε παιδί μου, μα γιατί τι έγινε, ας πούμε, τι κάναμε, γιατί δεν προχώρησε όπως θα έπρεπε να προχωρήσει. Εντάξει. Και σας δημιουργεί ένα άγχος εδώ πέρα και μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι η σκέψη σας. Είναι αυτά τα οποία σας δυσκολεύουν. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια και με ένα βαλέ. Εδώ είναι και ένας βαλέ σκουπάτος. Είναι ότι, γιατί μπορεί να πούμε και το εξής. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο αγάπη και έρωτας, μπορεί να υπάρχει και μια δυνατή φιλία. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που σας αγαπάνε, έτσι, σας αγαπάνε ακόμα και τώρα. Η αγάπη δεν τελειώνει, δεν σβήνει. Ίσως αλλάζει. Ναι, δύσκολο να το εξηγήσω αυτό. Ξέρετε, ακόμα και όταν οι άνθρωποι τσακώνονται, όταν οι άνθρωποι χωρίζουν, τους ένωνε κάποτε η αγάπη. Αυτό δεν φεύγει, δεν τελειώνει. Η ανάμνηση αυτή δεν σταματάει. Μπορεί τώρα να βρίζουμε, να κάνουμε αυτά, αλλά δεν τελειώνει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία σας προβληματίζουν αυτή την περίοδο και ειδικά και για το μέλλον, το οποίο έτσι λίγο σας φέρνει δυσκολίες. Το επόμενο είναι η αλεπού. Οκ. Okay. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε περάσει μέσα από δυσκολίες και βεβαίως έχουμε και το φέρετρο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ τι γίνεται. Ένα λεπτό να δω λίγο του συνδυασμού. Θα του δούμε βέβαια λίγο μετά. Η αλεπού είναι μία από τις πονηρές κάρτες. Εντάξει. Ίσως έχετε ή έχετε πέσει σε θύματα πονηριάς και σας έχουν ξεγελάσει ή σας ξεγέλασε και αυτή η σχέση, ας το πούμε, ή γενικά στη ζωή σας, στο παρελθόν κυρίως, ήσασταν με ανθρώπους οι οποίοι σας ξεγελάγανε και ή σας κάνανε αυτή την κολακία, την επιδεικτική και την ψεύτικη, την οποία εσείς την καταλαβαίνετε, γιατί εσείς είστε ψυχούλες πλέον εδώ. Έχετε άλλη υπόσταση εσείς. Μπορεί να το βλέπανε αυτό και να λένε «Α, ωραία, αυτόν αυτή μπορώ να τη δουλέψω. Μπορώ να τον φέρω στα νερά μου». Λες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχούλα ή είναι ευαίσθητοι δεν έχουν και τη δύναμη μετά να βάλουν και όρια. Εντάξει, είπαμε. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Αλλά εδώ γίνεται ο πονηρός ο τρόπος. Και εδώ έχουμε το φέρετρο. Κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, εδώ. Πολύ μεγάλη προσοχή σε θέματα γενικότερα υγείας. Δεν μιλάω για θάνατο. Εντάξει, δεν μπαίνω σε τέτοιο κομμάτι προς Θεού. Απλά λέω προσέχουμε την υγεία μας λιγάκι, να κάνουμε κάποια πράγματα, να είμαστε προσεκτικοί και γενικά θέματα οικονομικής καταστροφής από άλλους ανθρώπους. Είναι μια προειδοποίηση. Δηλαδή θέλω να σας πούνε εδώ πέρα οι κάρτες ότι προσέχουμε κυρίως εδώ, επειδή έχουν βγει και τα ποντίκια σαν συνδυασμό δηλαδή το λέμε, προσέχω πάρα πολύ το οικονομικό μου κομμάτι. Τι θα κάνω,
πώς θα το κάνω, τι θα γίνει, γιατί εδώ υπάρχει η πονηριά και υπάρχει και το κομμάτι της εκμετάλλευσης, θέλουν να σας εκμεταλλευτούν. Εντάξει, είναι μια προειδοποίηση. Αυτό τώρα που έρχεται εδώ και θα το αντιμετωπίσετε στην καθημερινότητά σας είναι ο σταυρός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ. Έχετε δύναμη, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη. Ή από ανθρώπους ή εσείς οι ίδιοι. Ο σταυρός σημαίνει ότι θα κουβαλήσω το κάρμα μου, θα κουβαλήσω τη στεναχώρια μου. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ πέρα, για να δω και κάτι άλλο, ναι, ότι εδώ πέρα μπορείτε μέσα από την προσευχή, μέσα από την πίστη, εδώ γιατί βγαίνετε εδώ και πάει εδώ αυτός ο συνδυασμός, μέσα από την προσευχή λέει εδώ πέρα, την πίστη στο Θεό, σε αυτό που πιστεύετε, να καταφέρετε θαύματα. Εδώ λοιπόν δείχνει ένα ρήξιμο το οποίο είναι προειδοποιητικό, το οποίο σας βοηθάει, το οποίο δείχνει ότι ναι, έχετε τύχη, έχετε καρδιά, στεναχωριέστε. Πονηριά ή προσέξτε, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσω εγώ πονηριά και ας ακούγεται περίεργο, προκειμένου να μπορέσω να προχωρήσω και να ξεπεράσω μία δύσκολη κατάσταση. Έχω τη δύναμη, έχω στήριξη, με προσευχή αλλά και προστασία και ευλογία θα νικήσω αυτούς εδώ πέρα. Αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι θέλουν να μου φάνε την περιουσία, ας πούμε, ή να με κοροδέψουν οικονομικά. Προσέξτε για το επόμενο διάστημα, είναι ο αριθμός 23. Τώρα, ο αριθμός 23 μπορεί να είναι οι επόμενες 23 μέρες, μπορεί να είναι, κοιτάξτε, είναι το 6, το 8 και το 23. Λοιπόν, για καθίστε να το δούμε λίγο, γιατί είναι η κάρτα του μέλλοντος εδώ πέρα. Για να δούμε, το 23, 23 εβδομάδες, 4, 8. Το, και εδώ, δηλαδή 5 μήνες περίπου, μπορεί να είναι και αυτό εδώ πέρα, 5 με 6 μήνες, το επόμενο πεντάμινο, εξάμηνο, προσοχή γενικότερα ας πούμε στα οικονομικά. Ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα το 6, γενικά οι δυσκολίες. Τώρα, να δούμε εδώ πέρα ότι το παρελθόν σας έχει δώσει δύναμη, για να δω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας το λέω αυτό, για να δω και κάτι άλλο, διότι προσπαθώ να κάνω και εδώ λίγο συνδυάσμους. Οκ, σας έχει δώσει δύναμη, τύχη, σταθερότητα, σας έχει δώσει επίσης, αν θέλετε, και την εξυπνάδα λίγο για να ξεπεράσετε καταστάσεις. Λοιπόν, έχετε δύναμη και κουράγιο όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στο τώρα υπάρχει η καρδιά, είναι η καρδιά σας, είναι πολύ θετική κάρτα, είναι η ευαισθησία, έτσι, είναι το πάθος κιόλας, ένα πάθος. Η ψυχή σας εδώ με τα πουλιά, τα οποία δηλώνουν μια πολύ, είναι από τις κάρτες οι οποίες με αυτή εδώ πέρα δίνουν κάτι πολύ θετικό. Έχετε ευλογία, έχετε δύναμη να ξεπεράσετε προσοχή, να ξεπεράσετε δυσκολίες, προσοχή, μην μου πάθετε θλιψούλα εδώ, έτσι. Λοιπόν, και το επόμενο που είναι στο μέλλον, που είναι ότι, οκ, προχωράω, προσέχω πάρα πολύ στο μέλλον μου, είναι προειδοποιητικά σημάδια. Πάμε όμως να δούμε λίγο το 1, το 5 και το 9. Έχετε την τύχη, έχετε τη δύναμη, τον ξεπερνάτε αυτός εδώ πέρα, τα ποντίκια δηλαδή, που πάνε να σας δουλέψουν. Η επόμενη κάρτα που είναι εδώ πέρα, που είναι η 3, η 5 και η 7, σας οδηγεί, γιατί αυτές οι διαγώνιες δείχνουν πού μας πάνε τα πράγματα και προς το μέλλον, έτσι. Δείχνουν ότι ξεπερνάτε εδώ τις δυσκολίες, έχετε στήριξη με αυτόν εδώ πέρα το βασιλιά, έχετε το 7 καρό που έχει να κάνει και με θέματα εργασίας αλλά και τύχης, γιατί και εδώ πέρα αυτό σχετίζεται με την προστασία σας, και έχετε και το 10 σπαθί, που το 10 σπαθί είναι, ok, εντάξει, ίσως χρειαστεί πολλές φορές να δείξω και τόλμη και δύναμη. Ίσως χρειαστεί, το έχετε κάνει στο παρελθόν για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, να δείξω ότι μπορώ να ξεπεράσω αυτές τις γενικότερες δυσκολίες που υπάρχουν γενικά. Λοιπόν, τώρα, εδώ αυτό το οποίο μας λέει εδώ πέρα η ιστορία είναι ότι προσέχω θέματα υγείας, προφυλάξεις γενικά, και τους ανθρώπους οι οποίοι με πλησιάζουν χρειάζεται να τους ψυχολογήσω και να προστατέψω τον εαυτό μου. Εδώ μιλάμε για προστασία εαυτού για το επόμενο διάστημα. Να μην αφήσω την εκμετάλλευση από άλλους ανθρώπους. Σε θέματα τώρα, εδώ, σε θέματα αγάπης υπάρχει εύνοια. Είναι και μια καρμική, ίσως είναι και καρμική αγάπη εδώ. Σας στεναχωρήσω κάπου. Έχει μια ευθύνη, αλλά οκ.
θέματα τύχης, λοιπόν, και θέματα πράγματα εδώ πέρα, τα οποία εσείς πρέπει κάπου να τα τελειώσετε. Κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάπου πρέπει να βάλετε ένα τέλος κιόλας εσείς. Είπαμε, η ρίζα είναι ίδια, το πώς τι σημαίνει αυτό για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικό. Κάτι πρέπει όμως να ολοκληρωθεί. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα και αν θέλετε βεβαίως, έτσι, εδώ δεν μιλάμε, μιλάμε μια προτροπή. Μιλάμε ότι καλό θα ήταν, πρέπει να το δεις. Καλό θα ήταν να το δεις, να προχωρήσεις, να κάνει. Αν θέλετε, εδώ πέρα γίνεται. Και φυσικά είναι ότι εδώ απλά είναι ένα ρίξιμο το οποίο είναι γενικό συμβουλευτικό και πιάνουμε μια γενική ενέργεια η οποία εσάς κάπου, αν σας κάνει έτσι να συντονιστείτε και να πεις, α, ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Κάπου λίγο πρέπει να το δω αυτό, ξέρω, σε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε την εγγραφή σας, μην ξεχάσετε γιατί έτσι υποστηρίζει το κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι 2 φορές και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί με κάποια καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και φυσικά εννοείται, για να μην το ξεχάσω, σας εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα, να περάσετε καλά, να περάσετε υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα και να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες. Και με χρήματα και με οικονομική άνεση και με πάθος και με έρωτα και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε πολλές ευλογίες.